Καλημερίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τόσο τον συναδελφό μου, τον Μάνο τον Δασκαλάκη, όσο επίσης και τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Κουράκη, να ξεκινήσω από εσάς. Αμάνο μου επιτρέπεις, έτσι, να ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι αυτή η παρεμβατική πρόταση της ΠΕΔ, τι ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί είναι, κύριε Κουράκη, και το ξέρετε, εκείνο το θέμα που καίει πολύ κόσμο. Έχουμε εντοπίσει όλο αυτό το διάστημα ποια είναι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την ανάπτυξη των βασικών χαρτών και μετά από συνεργασία και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, όπου συμπεριλαμβάνονται πολίτες και φορείς, ΟΤΑ, πολίτες, έχουμε καταλήξει σε μία πρόταση και μετά βέβαια τις συνεχείς παρεμβάσεις που έχει κάνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμο Κρήτης που ασχολείται ενδελεχώς με το θέμα, καταλήξαμε σε μία πρόταση την οποία την αποστήλαμε χθες στους δύο υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Αμυρά. Σήμερα θα τη λάβουν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Κρήτης και άλλοι φορείς, όπου τους λέμε ποια είναι τα βασικά σημεία, τα βασικά προβλήματα που πρέπει να δοθεί λύση για να προχωρήσει το δασολόγιο, ένα απαραίτητο στοιχείο, ένα αναπτυξιακό εργαλείο και στη συνέχεια το χτηματολόγιο για την ίδια τη χώρα, την κάθε περιοχή χωριστά, την κάθε περιφέρεια χωριστά και τον κάθε δήμο χωριστά. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει μια πάρα πολύ τεκμηριωμένη δουλειά, συμπεράσματα, προτάσεις, τελικές προτάσεις και πιστεύουμε με τη συνεργασία όλων και με τη δυναμική παρέμβαση και εφόσον έχω πει πάρα πολλές φορές υπάρχουν υπάρχει η κοινή διάθεση για διάλογο και επίλυση του σοβαρού του αυτού ζητήματος, έτσι να προχωρήσουμε και να επιτέλους να αποκτήσει και η Κρήτη και η χώρα δασολόγιο, που είναι και μια υποχρέωση πέρα από τη συνταγματική ή συμβατική υποχρέωση ή ό,τι άλλο. Είναι πραγματικά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι δάσος, τι δεν είναι δάσος και μέσα μετά από ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό τι επιτρέπεται να γίνεται και στα δάση. Ωραία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αυτής της πρότασης? Για δώστε μας τώρα τις λεπτομέρειες. Εκείνο κυρία Δουλγεράκη που καίει πάρα πολύ, είναι το ιδιοκτησιακό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν και οι ακροατές, διότι έχει αναδειχθεί αρκετά ότι η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, οι Κυκλάδες, οι Μάνοι είναι σε ένα άλλο νομοθετικό, ας το πω έτσι, πλαίσιο ιδιοκτησιακό. Δηλαδή, τα ίδια δικαιώματα που έχει ένας πολίτης έχει και το ίδιο κράτος. Δηλαδή το ίδιο κράτος με βάση την ανάπτυξη των βασικών χαρτών δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι δικό μου. Όχι, πρέπει να το αποδείξει όπως και ο πολίτης ο ίδιος με στοιχεία, συμβόλαια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα η Κρήτη, άρα εκείνο που λέμε εμείς ότι δεν μπορεί να δέχονται οι υπηρεσίες έτσι de facto ότι δηλώνει χωρίς να εξετάζεται. Άρα το ένα είναι με σαφή τρόπο, σαφή είτε με νόμο είτε με εγκύκλιο, να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό. Μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι επειδή υπάρχει και πολιτεμαχισμός του κλήρου ή τίποτα άλλο. Μεγάλο πρόβλημα είναι και το οικονομικό, διότι είναι μια υποχρέωση της πολιτείας του κράτους που πρέπει αυτό το ζήτημα να το στηρίξει. Γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία οι πολίτες είναι πάρα πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει και με περιουσίες που ουσιαστικά δεν αποδίδουν, να μπορέσουν να βρουν το δίκαιο τους ή να καταθέσουν την έστασή του, στην αντίδρασή του. Και υπάρχουν και άλλα διάφορα ζητήματα, όπως είναι η σύσταση των επιτροπών που δεν έχει γίνει ακόμα, το Συμβούλιο Δασών όπου θα αναφέρεται στην περιουσία και εμείς βάζουμε και ένα ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και πάνω απ' όλα θέλουμε αυτοί που θα ασχοληθούν να έχουν μια αξιοπρεπή αμοιβή, μια αξιοπρεπή αμοιβή για να μπορέσουν σε ένα τέτοιο έργο, έτσι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αναπτυξιακό έργο, να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους απερίσπαστα. Μάλιστα. Με το χρόνο ωστόσο να τρέχει, πιστεύετε ότι μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα, γιατί είναι θέματα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κουράκη, μπορεί να κινηθεί ή έτσι ευέλικτα η κρατική μηχανή και να προχωρήσει? Όχι βέβαια, και το αναφέρομαι και αυτό στην. Εξάλλου θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενες ώρες, μέχρι αύριο θα έχει δημοσιοποιηθεί η επιστολή. Ναι, αναφέρουμε και το θέμα ότι η παράταση ναι μεν μπορεί να δώσει μια ανάσα, όμως αν δεν προϋπόθεση για να
προχωρήσουμε είναι να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρουμε. Ιδάλλως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην δοθεί ή να μην ζητηθεί και άλλη παράταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ το δασολόγιο εάν δεν λυθούν αυτά. Γιατί έχουμε κάνει μια πάρα πολύ, πέρα από το πολιτικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο, έχουμε συστήσει από την αρχή μια ομάδα, έτσι που εν πάση περιπτώσει συντονίζει ο κ. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Έτσι, και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε αφουγκραστεί, έχουμε πάει σε συνελεύσεις, έχουμε αφουγκραστεί τους ίδιους τους πολίτες, τους ΟΤΑ, τα προβλήματα που υπάρχουν, τους άλλους φορείς. Και θεωρούμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να έχει ανοιχτά τα αυτιά, τα μάτια, να τα δει όλα αυτά, να προχωρήσει στην επίλυσή τους. Εξάλλου μου είπε και ο κ. Σαμιράς, πέρα από την παράταση που αναφέρθηκε, ότι ναι, θέλει να έχει και μια δέσμη προτάσεων που θα βοηθήσει την κατεύθυνση ολοκλήρωση του δασολογίου. Λοιπόν, εμείς. Προσπαθούμε, αλλά πρέπει από την άλλη μεριά να δείξουμε διάθεση συνεργασίας και επίλυση των ετοιμάτων. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ, ότι από την αρχή είτε ο κύριος Κρέκας είτε ο κύριος Σαμιράς, θυμάμαι τις κουβέντες τους και τις συνεντεύξεις τους και εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, στον 984 να λένε ότι τι. Δηλαδή ότι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι διεκδικούν από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία δεν διεκδικεί εκτάσεις με αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς εδώ στην Κρήτη, αλλά να που έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα πρέπει αυτό το οποίο τότε αρχικά υπόθηκε να γίνει ακόμα πιο ευδιάκριτο και να ξεφύγει μέσα από τη γάγκρενα της γραφειοκρατίας που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανακουφιστεί. Ακούγοντάς τα όλα αυτά, εσύ από την πλευρά σου, Μάνο Δασκαλάκη, που έλεγες στην εκπομπή σου και να σου πω, χρησιμοποίησα και εγώ αυτή τη φράση, ότι εδώ μιλάμε πραγματικά για ένα λαβύρινθο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να βγει ο κριτικός από αυτό το λαβύρινθο? Εγώ νομίζω ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων αυτή τη στιγμή έχει καταθέσει μια πολύ ουσιαστική πρόταση. Επειδή μίλησα και εγώ χθες με τον κύριο Κουράκη, πραγματικά η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να βγάλει από την ομοιρία τους ιδιοκτήτες γης. Γιατί υπάρχει μια ισομέρεια στην πρόταση, δηλαδή πέρα από την νομοθετική ρύθμιση εγκύκλιο με την οποία θα ρυθμιστεί η όλη διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι αυτό που ζητεί η ΠΕΔ είναι να θωρακίζονται τα δικαιώματα του ιδιώτη όπως θωρακίζεται και το δικαίωμα του δημοσίου. Δηλαδή να μπορεί ο ιδιώτης μέσα από μια ευέλικτη διαδικασία να ξεκαθαρίσει το κομμάτι των δασικών χαρτών. Όπως είπες και εσύ, Αγγελική, στην αρχή της τοποθέτησής σου, αυτή τη στιγμή το θέμα των δασικών χαρτών προκαλεί ένα σοβαρό πρόβλημα και στο εθνικό κτηματολόγιο. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει διευθυντήσει το θέμα των δασικών χαρτών, δεν μπορεί να κάνει και εθνικό κτηματολόγιο. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν μπορεί να μηνυοθετήσει τη συγκεκριμένη πρόταση, που είναι τόσο εμπεριστατωμένη, που έχει πολλές λεπτομέρειες και πολλές δικλείδες, γιατί αυτές οι δικλείδες, αυτές οι λεπτομέρειες είναι που προκαλούν το σοβαρό πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια συστράτευση σε επίπεδο Κρήτης. Δηλαδή ουσιαστικά η ΠΕΔ ζητάει από τους βουλευτές να τοποθετηθούν, ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να λάβει μια σειρά από μέτρα. Το μοναδικό πράγμα που έχω εγώ ως προβληματισμό, δημοσιογραφικό προβληματισμό, είναι ότι αν αυτό είναι μια μνημονιακή δέσμευση που πρέπει να έχει κλείσει το Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή σε περίπου 3 μήνες, σε 2,5 μήνες από τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο τρέχει ο χρόνος. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση, Μάνο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε 3 μήνες να καταφέρει κάποιος να ολοκληρώσει μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ελληνικά δεδομένα. Μα να τονίσω, ναι, να τονίσω και το εξής. Καταρχήν, εμείς έχουμε στηριχθεί σε αυτά τα λεγόμενα που είπε και ο κύριος Σαμιράς και ο κύριος Κρέκα, κάθε συναντήσεις, έτσι, με βάση αυτά τα λεγόμενα που έχουν πει. Το δεύτερο, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Εδώ δημοσιονομικά υπήρξε χαλάρωση λόγω 2 χρόνια τώρα. Ξέρετε ότι υπάρχει ο ιός, υπάρχει αυτή η πανδημία, όπου δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν όλα κανονικά. Και με βάση αυτό, πέρα αν υπάρχει υποχρέωση, που δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, έτσι πέρα από όλα αυτά, αν λάβει κανείς υπόψη τη συγκυρία, νομίζω ότι η παράταση πρέπει να είναι δεδομένη. Δηλαδή, ας πάρουν να λύσουν τα ζητήματα και αν λύσουν αυτά τα ζητήματα, να είστε σίγουροι
έτσι, ότι το πράγμα θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, θα έχουμε δασολόγια. Αλλά παρέμει η προϋπόθεση είναι η επίλυση αυτού του προβλήματος που εμείς με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο εντοπίσαμε. Και με βάση ένα συνεχή διάλογο, Κυριακές, φεύγαμε, πηγαίναμε σε διάφορους νομούς, ακούγαμε τους πολίτες, την κάθε λεπτομέρεια. Έχουν και αυτοί τον ίδιο προβλήμα. Δεν είναι πως οι πολίτες δεν θέλουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Και αυτοί θέλουν να δώσουν, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτό είναι το κύριε Κουράκη, σίγουρα. Νομίζω ότι μέσα από την πρόταση της ΠΕΡ, ακόμα και αν το θέμα των δασικών χαρτών κλείνει το Σεπτέμβριο του 2022, θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η ρύθμιση, η νομοθετική εγκύκλιος, που θα έδινε την δυνατότητα στους πολίτες να ρυθμίσουν το θέμα των δασικών χαρτών, ακόμα και αν έχει λήξει η παράταση. Δηλαδή ουσιαστικά να δοθεί μια άτυπη παράταση που να επιτρέπει με μια ελευθερία χρόνου στον ιδιοκτήτη γης να καλύψει αυτό το θέμα των δασικών χαρτών. Άρα νομίζω ότι αν αυτό υιοθετηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τότε μιλάμε και για το πρώτο ουσιαστικό βήμα λύσης του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος. Συμφωνώ και είδα σκαλάκι με την τοποθέτησή σας, αρκεί να επισημάνω το δεύτερο τίποτε, αρκεί να θέλει το Υπουργείο να υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μπάλα έχει δοθεί στην πλευρά του Υπουργείου και είναι καθαρά στη βούληση, στην πολιτική βούληση του Υπουργείου και της κυβέρνησης να επιλύσει το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ κρατάω ότι εδώ βλέπουμε μία συστράτευση φορέων πέρα από την αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε ότι στο παιχνίδι μπαίνουν δυναμικά όλοι οι φορείς, πέρα από αγρότες, κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, την πρόταση αυτή θα την καταθέσετε και στο επιτελείο των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Άρα αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα δοθεί μια λύση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν λέτε ότι ξέρετε να υπάρξει μία εγκύκλιος ή μία τροπολογία, έτσι ώστε να επιληθεί τουλάχιστον προσωρινά ή να υπάρχει, να μην πω τη λέξη προσωρινά, ή να υπάρξει η ένδειξη στο ότι επιλύεται το ιδιοκτησιακό. Πώς ακριβώς το εννοείτε, κύριε Κουράκη, για τους ανθρώπους που σας ακούνε αυτή την ώρα? Δηλαδή αυτό το οποίο προτείνεται να περιλαμβάνεται σε αυτή την τροπολογία, σε αυτή την εγκύκλιο, ποιο είναι? Να μου δίνει τη διορία και να μου λέει ότι με μια απλή κατάθεση ένσταση σε ένα χαρτί, ότι μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και μέσα από μια άτυπη παράταση να το προχωρήσω για να μην χαθεί η περιουσία μου, να γίνει κάτι άλλο, τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει κατοχή εκτάσεων, ας το πω έτσι, κατοχή ή εκμετάλλευση εκτάσεων από πριν την απελευθέρωση της Κρήτης. Από πολίτες, από ανθρώπους. Σωστά. Από ομάδες. Να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Αυτό δεν μπορεί να έρθει το δημόσιο να πει είναι δικό μου, όταν υπάρχει αυτή η χρυσή θυσία τόσα χρόνια και αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει το ξεχωριστό καθεστώς της Κρήτης, των Ιωνίων νησιών, της Κλάδου. Μα σωστά. Και το είχαν διευκρινίσει. Με το ότι σηματοδοτεί ότι αυτή η έκταση είναι δασική, που σας είπα πρέπει και στο δασικό να ξεκαθαρίσουμε, είτε είναι ιδιωτικό το δάσος, είτε είναι δημόσιο. Ποιες ακριβώς κρίσεις επιτρέπουν, ποιες? Μία-μία. Καμία-καμία. Ξυλοταμία-ξυλοταμία. Καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Να μην εντοπίζει, μην επειδή είμαι δημόσιο, λέω ότι αυτό επειδή είναι αποτυπωμένο στους βασικούς κάθε δασικό, είναι δικό μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέμε, θα το δείτε, είναι μια σειρά έτσι, προτάσεων, όπου νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ και δίνει λύση στο πρόβλημα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν πήγαν από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Κουράκη, γιατί δεν πήγαν να εκμεταλλευτούν μια βάση δεδομένων, γιατί στην εκπομπή Ορεχμής ήταν και ο κύριος Χιλετζάκης, να πάνε να εκμεταλλευτούν εκείνη τη βάση δεδομένων που υπάρχει στις ενώσεις. Γιατί από πέρυσι, εγώ θα σας πω ότι ενεργοποίηση των δικών μου δικαιωμάτων και έλεγε ή κτηματολόγιο στο δικό μου το Δήμο, κτηματογράφηση, έλεγε αυτό το ποσοστό είναι έτσι, αυτό το ποσοστό είναι δασική έκταση. Για ποιο λόγο δεν εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν αυτά τα δεδομένα από την αρχή, αντί να υπάρχουν αυτά τα τραγικά λάθη που φέρνουν σε απόγνωση αυτούς τους ανθρώπους? Αναρωτιέμαι γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο πολύπλοκο το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε το πώς γινόταν οι μεταβιβάσεις γης
πολλές δεκαετίες πριν. Με το στόμα, πατέρας γιος, πατέρας κόρη, πατέρα παιδί, εγγόνη. Αυτά. Είναι ακριβώς αυτό, η λογική, ας πούμε, του λόγου τιμής, όπου αυτές οι εκτάσεις έχουν τη δική τους ιστορία στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων, των ιδιοκτητών. Και αυτή τη στιγμή καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να αποδείξουν στο ελληνικό δημόσιο ότι η περιουσία που κατέχουν 50 ή 60 χρόνια και παραπάνω είναι δική τους. Εγώ αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, θα τολμήσουν να πω, μόνο στη χώρα μας. Δηλαδή είναι απίστευτο να πρέπει μετά από 60 ή 70 χρόνια τρίτες και τέταρτες γενιές οικογενειών να αποδείξουν ότι η περιουσία τους είναι δική τους. Εκεί είναι και το σημείο αιχμής όσον αφορά το μέγεθος του προβλήματος, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Κρήτη αυτή η λογική επικρατούσε και καλώς επικρατούσε όταν μια χώρα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μετά από πολέμους και καταστάσεις. Σωστά. Τραγικές. Πολύ καλά κάνεις και κάνεις αυτή την επισήμανση. Είναι για να είναι μια δέσμευση απέναντι στην ίδια την ιστορία μας από την πλευρά της πολιτείας. Πολύ σωστό. Και κύριε Κουρέκη, ξέρετε, όταν άνοιξε η κτηματογράφηση, σου έλεγε, από τη στιγμή που δεν έχεις κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας αυτή την ώρα, υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς. Μπορείς να πας για ένα απαραίτητο χαρτί σε ένα συμβολιογράφο, μια ένορκη κατάθεση με ένα μάρτυρα ότι αυτή είναι η υπερουσία σου, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σε διευκολύνει για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας ουσιαστικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση ενδεχόμενα? Κοιτάξτε, προσπαθούμε και εντοπίζουμε όλα αυτά και να δώσουμε λύσεις. Επανερχόμενος όμως σε αυτό που είπατε, είχαμε πει από την αρχή ότι πρέπει αυτές οι βάσεις δεδομένων να αξιοποιηθούν όπως το περιγράψατε. Και δυστυχώς δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποδεχτώ, αλλά θέλω να προχωρήσω και να βγούμε παρακάτω. Ενώ το ίδιο η πολιτεία αναγνώρισε ότι η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει το χρηματολόγιο αναγνώρισε ότι έχει τεράστια λάθη, τα πρόδειλα λάθη που λέγαμε, ουσιαστικά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει έτσι, η αναγνώριση, η διόρθωση αυτών των λαθών. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιούργησε η ίδια η πολιτεία. Δεν μπορεί, ας πούμε, δρόμους του σχεδίου πόλη. Ή περιοχές που είναι αποχαρακτηρισμένες, είναι διάφορες εκμεταλλεύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ή πολίτες που έχουν αποχαρακτηρίσει περιουσίες, είτε αγροτική δρόμη να δείχνουν το δάση. Και να μην μπορεί να παρέμβει. Ή λιμάνια λοιπόν, να είναι δασικοί χάρτες, μέσα στους δασικούς χάρτες. Ή παραλίες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αφού αυτό αναγνωρίζει και έπρεπε αμέσως να αποσυρθεί ή να ανασταλεί για κάποιο διάστημα, να διορθώσει η εταιρεία έτσι, όλα τα λάθη που είχε κάνει και στη συνέχεια να γίνει. Η ανάπτυξη ξανά δοσκόχαρων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμείς με κόπο σας είπα, πάρα πολλή δουλειά, που άλλοι έπρεπε να την κάνουν. Την κάναμε όμως αυτή τη δουλειά, γιατί θέλουμε να είπαμε να μην αφήσουμε κανένα μόνο, στον βαθμό που μπορούμε, είτε φορέα είτε πολίτη, και ελπίζω τελειώνοντας να τα ακούσει και να τα αποδεχτεί η πολιτεία αυτά που νομίζουμε ότι θα δώσει. Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, της ΠΕΔ, εκείνο το οποίο αναφέρατε σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος της ένστασης, επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι εδώ πέφτουν κάτι τιμές που πραγματικά είναι δυσθεώρητες για τις μέρες μας, για τον καθένα από εμάς. Δεν είναι μόνο το κόστος, το παράβολο. Είναι μια σειρά πράγματα που ακολουθούν. Μηχανική, τοπογράφηση, συμβολιογράφηση. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε, ρε παιδί μου, ότι θα εισακουστούμε και θα δοθούν λύσεις έστω στα βασικά. Μανώ, από σένα, ναι. Περιμένω μια τελευταία κουβέντα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει η πολιτεία να κινηθεί άμεσα. Νομίζω ότι δεν έχει και πολλά περιθώρια επιλογής όταν υπάρχει μια πρόταση που ουσιαστικά επιλύει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα. Δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα. Σίγουρα όμως μπορούν να τεθούν οι βάσεις για να σταματήσει αυτή η ομοιρία που πραγματικά έχει εγκλωβίσει ολόκληρη την Κρήτη. Αν αναγκαστεί κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από το 60% του νησιού χαρακτηρίζεται με βάση τους δασικούς χάρτες ως δάσος. Αν κάποιος γνωρίζει από την ανθρωπογεωγραφία αυτού του τόπου, αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν ισχύει και πρακτικά. Άρα η πολιτεία πρέπει να πάρει αυτή τη γενναία πολιτική απόφαση. Είναι κρέος της, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες.
Έτσι, ακριβώς. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κουβέντες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας.